Συνεχίζουμε με τον Ανέστη Τσουκαράκη, συνταγματάρχη εν αποστρατεία, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Απόστρατων Στρατιωτικών, ΠΟΜΑΣ, επίτιμο πρόεδρο της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, ΠΟΕΣ. Μια ζωή πρόεδρος, πάντα πρόεδρος. Αλλά είπαμε, ΚΚΕ, μπροστάριδες για το δυνάμωμα του αγώνα, της πάλης, για μια πανευρωπαϊκή αντεπίθεση, για να σπάσουμε τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι όλοι μας, τουλάχιστον η μεγαλύτερη σε ηλικία, θυμόμαστε την ατάκα, μια ατάκα από μια παλιά ελληνική ταινία. Είμαι στρατιωτικός και τα λέω τσεκουράτα. Σήμερα λοιπόν, συνταγματάρχης τότε, συνταγματάρχης και εγώ, όμορφα και τσεκουράτα, από εδώ, από το στάδιο ειρήνης και φιλίας, απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα αστικά κόμματα, έχω να πω τούτα. Η λικοσυμμαχία που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση και την υπηρετούν πιστά όλα τα αστικά κόμματα, είναι μια συμμαχία συμφερόντων του κεφαλαίου και όχι συμμαχία συμφερόντων και ευημερίας των λαών. Οι αστικές τάξεις των χωρών ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το ποια θα κερδίσει τα περισσότερα από την πίτα του μέλλοντος, ενώ από την άλλη τσακίζουν τους λαούς. Με τη σύμφωνη γνώμη Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και των υπολείπων, η χώρα μας έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο πολεμικό ορμητήριο. Για ποιους? Η απάντηση είναι μία. Για τους φωνιάδες των λαών. Το ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στέλνουν τα παιδιά μας, τους εν ενεργεία συναδέλφους μου, στο στόμα του λύκου. Φρεγάτα Ύδρα. Ερυθρά θάλασσα. Για ποιο λόγο? Για τα συμφέροντα του εφοπλιστικού κεφαλαίου και των ομίλων διαμετακόμισης. Τα 1.500 ευρώ που έδωσε η κυβέρνηση στο πλήρωμα της φρεγάτας Ύδρα, επίδομα κηδείας το λέμε εμείς. Γιατί άραγε τα έδωσαν? Τι ακριβώς κοστολογούν με αυτές τις εξευτελιστικές πρακτικές, τις ζωές του πληρώματος ή τις συνειδήσεις τους, με τα δισεκατομμύρια που υφαρπάζει η κυβέρνηση από το υστέρημα του ελληνικού λαού, αγοράζει συνεχώς οπλικά συστήματα. Συστήματα που χρησιμοποιούνται στους υπεριαλιστικούς πολέμους που εξαπαλύει το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε βάρος άλλων λαών. Τα παραδείγματα είναι αμέτρητα. Ας ακούσει λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα που στηρίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμία δουλειά δεν έχουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις εκτός συνόρων. Να επιστρέψει άμεσα η φρεγάτα Ύδρα και να σταματήσει οποιαδήποτε αποστολή Ελλήνων στρατιωτικών εκτός συνόρων. Η οργή μας και η αγανάκτησή μας για όλα όσα επικίνδυνα εμπλέκουν εμάς, τις οικογένειές μας αλλά και ολόκληρο τον ελληνικό λαό, θα εκφραστούν ως απάντηση πολύ σύντομα. Η 9 Ιούνιου πλησιάζει. Με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο χέρι, θα πλημμυρίσουμε τις κάλπες για να μπορέσουμε να ανασάνουμε, για να ξανάρθει το χαμόγελο στα χείλη μας, για να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό που της αξίζει, για να δυναμώσει η φωνή του λαού μας, για το συμφέρον μας, για ένα καλύτερο αύριο χωρίς πολέμους. Σας ευχαριστώ.